Βγήκαν στους δρόμους για μια ακόμη φορά, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Είμαστε εργαζόμενοι. Να πάψουν να χαρακτηρίζονται ως οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας στο Ηράκλειο και να γίνουν εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι με μόνιμη και σταθερή εργασία, ασφάλιση και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη κιόλας ημέρα εργασίας. Προφανώς και δεν είμαστε ωφελούμενοι. Δουλεύουμε το ίδιο ωράριο, κάνουμε την ίδια εργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας και μόνιμους και συμβασιούχους και παράγουμε την ίδια ακριβώς εργασία. Οπότε είμαστε εργαζόμενοι και καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ο Δήμος θεωρεί ότι είμαστε ωφελούμενοι, έχει ξεχάσει και δεν θέλει μάλλον να ξέρει ότι δουλεύουμε για αυτούς, είμαστε εργαζόμενοι. Αντιμετωπίζουμε δύσκολες συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι σε κάθε πόστο ο καθένας θα έχει τις δικές του δυσκολίες. Εμείς είμαστε στον τομέα της καθαριότητας. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Οι εργαζόμενοι στην κοινοφελή εργασία ύψωσαν χθες για μια ακόμη φορά φωνή διαμαρτυρίας. Τόνισαν πως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων και της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου υποστηρίζουν σε καμία περίπτωση δεν είναι ωφελούμενοι, αλλά χαρακτηρίζονται κανονικοί εργαζόμενοι που θα έπρεπε να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια δικαιώματα. Να βάλουμε πλάτη, να υπερασπίσουμε με ένα αίσθημα αλληλεγγύης όλους τους συναδέλφους. Η Ένωση Συνταξιούχων Οίκανομου Ηρακλείου βρίσκεται εδώ απόψε για να συμπαρασταθεί στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων. Δεν είναι αγώνας μόνο δικός τους, είναι αγώνας ολόκληρης της εργατικής τάξης, είναι αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, χωρίς την ανακύκλωση της ανεργίας.